Τελικά, κύριε Πρόεδρε, η Ελλάδα μπορεί να συγκριθεί με την Αργεντινή? Ουσιαστικά απάντησα σε αυτό νωρίτερα, αλλά θέλω κιόλας να προσθέσω ότι ο ελληνικός λαός πιστεύω ότι καταλαβαίνει καλύτερα παντός άλλου για προφανείς λόγους το λαό της Αργεντινής και εύχεται γρήγορα να περάσει αυτή η περιπέτεια για τους Αργεντίνους φίλους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή, εκτός από το πρόβλημα αυτό, όπως ξέρετε, έχουν και το πρόβλημα κραδασμών ισχυρών από ένα πολύ ψηλό πληθωρισμό που τρέχει ακόμα 12 χρόνια μετά. Αυτό που θέλω να γίνει κατανοητό και σαφές είναι ότι η παραμονή μας στην ομπρέλα της Ευρωζώνης ήταν αυτό το οποίο αποδείχθηκε σωτήριο για την Ελλάδα. Και θέλω επίσης πολιτικά να πω ότι εκείνοι οι οποίοι υποβάθμιζαν, και μεταχειρίζω μια λέξη συντηρητική, υποβάθμιζαν τη σημασία παραμονής μας στην Ευρωζώνη, μας ζητούσαν ουσιαστικά να ακολουθήσουμε το παράδειγμα αυτής της χώρας. Δεν το κάναμε, ευτυχώς. Νομίζω ότι θα ήταν ένα παράδειγμα όχι προς μίμηση, αλλά προς αποφυγή. Εμείς, επαναλαμβάνω, καταλαβαίνουμε το λαό της Αργεντινής. Κάποιοι άλλοι δεν τον κατάλαβαν και δεν κατάλαβαν τι έγινε εκεί, και φοβάμαι ότι ακόμα δεν το καταλαβαίνουν τι έγινε εκεί.